Να την την Ολίβια, κυρίες και κύριοι. Σκέτη κούκλα. Μπίνι μας. Γατούλα, σε έχω δει από την κάμερα. Την είδες από την κάμερα που ήταν χθες το βράδυ. Την είδες από την κάμερα στο γραφείο σου, στο πληκτρολόγιο σου. Καθώς, μωρό μου. Να, αυτή είναι μια πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία που έδειχνε το χαρακτήρα μου από τότε, από 10 μηνών. Δεν πρέπει να είμαι 10 μηνών. Αυτή εδώ. Λάκη, κάτσε καλά. Σίδερα μασάει ο κουταλιανό. Αυτό το άτομο, το οποίο σηκώνει το κεφάλι του τόσο καλά και βάζει και τα χέρια του από κάτω, μόνο τριών μηνών. Και εδώ είναι τα χαμίνια στην παραλία, στην κάτω Πάφο, ο ξαδερφός μου ο Σοφοκλής, εγώ και ο Θεοδόσης, με ίδια μπλούζα. Και μετά εγώ πέσα μέσα στη θάλασσα και βράχει και το βρακί μου και φούστα μου και όλα κινητήρα. Όχι, πέτε μου, άλλαξα. Πέτε μου, εσείς που βλέπετε οι άλλοι. Λάκη, συμπεριφέρεις σου όμορφα. Για να ξέρετε αυτός ο κύριος ότι σε 27 χρόνια έτσι να με τούτο σαν είχα μία αντροπή για το πάχος μου, τώρα είναι εντελώς ξέρει αντροπή. Δεν με κόψει τίποτης. Δηλαδή ήταν που έκαμες ρε, φίλησα σε που φορώ κραγιόν και με φίλησες εσύ και με κοκκίνησες. Ναι, ήταν από χθες. Λέει, Παγκύπριο blackout, ακόμη να φτάσεις σε εμάς. Έλα Λάκη, έλα εδώ να δείξεις το νου σου. Το νου σου Λάκη να δείξεις. Το νου σου, το νου σου. Λοιπόν, το ανέκδοτο της ημέρας. Συζητούσαμε, με προσκάλεσε ένας φίλος μου να πάμε στο Παρίσι για τη γενέθλια. Τι έπαθηκε εμένα. Εντάξει, έλα εδώ, έλα. Που θα κάνει τους επίσημους εορτασμούς των 50 του χρόνων. Σαν τη Βασίλισσα, το Τζούμπιλι. Το Ιωβιλέο. Και συζητούσαμε να πάμε, να μην πάμε, πώς θα πάμε. Και λέει ο Νικόλας, τι λέτε εκεί πέρα. Λέω, σκεφτόμαστε εμείς να πάμε στο Παρίσι. Α, ναι, να πάμε όλοι, λέει ο Νικόλας. Του λέω, όχι, μόνοι μας θα πάμε, θα πάμε. Και τι είπες, Νικόλα. Όταν είπαμε ότι σκεφτόμαστε να πάμε στο Παρίσι, τι είπες. Και εμείς που θα πάμε, λέει, θα κάτσουμε στο ορφανοτροφείο. Αγάπη μου, πιέσαι ποτέ στο ορφανοτροφείο. Όχι. Ξέρεις τι είναι, το ορφανοτροφείο. Είναι κάποια παιδιά που... δεν θυμάμαι. Όχι, μάνα μου, αν θα πάμε στο Παρίσι, μου νομίζω ότι δεν θα πάμε γιατί δεν προλαβαίνουμε, θα βρούμε έναν έμπιστον πρόσωπο να έρθει εδώ να σας προσέχει 2-3 μέρες. Δεν θα πάμε, Δεν είχαμε πει ότι θα πάμε εμείς. Α, ναι, θα πάμε όλοι μαζί στην Disneyland, αυτόν το πάμε, ναι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Άλλο Ιωβιλέα, άλλο Disney. Άλλο τα Ιωβιλέα, άλλο τα Disney. Λάκη! Χαίρεψε με λίγο. Να δείξει ο Λάκη στο νου του. Μόνο θα πλησιάζουμε, αγριεύει, δεν είναι τώρα με αυτό, δεν έχει πρόβλημα. Θα πλησιάσω εγώ. Κάτσε καλά, ρε βλάχο. Κάτσε καλά. Έλα, πες πώς ένιωθες το βράδυ που ο Πάνος κρατούσε τη γατούλα. Πώς ένιωθες. Αγριεμένος. Ήταν έτοιμος να φριάξει. Αγριεμένη ανάπηρη. Αγριεμένη ανάπηρη, τι είναι αυτό. Στείλω ένα τίτλος του Tom Robbins. Αγριεμένη ανάπηρη. Και κάτι συνεχίζει, δεν είναι. Τι είναι αυτό, είναι. Νο μεταξύ, ξέρεις πόσα βιβλία έχω εδώ με τα οποία πρέπει να τα πάρουμε στο Ιδανιστική Βιβλιοθήκη. Α, περίμενε να σου δείξω κάτι. Α, να σου δείξω πράγματα. Λοιπόν, το έργο είναι το παιδικό μου αλμπούμ. Γιατί μου το έχει δείξει. Cyprus. Λάκη, κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Ακόμη δεν σου το έχω δείξει. Α, κοίτα, γίνεται και έτσι. Λοιπόν. Εδώ είμαι στη Λεμεσό, στην Αγία Φύλλα, στο σπίτι των παππούδων μου, πρέπει να είμαι ενός έτους. Εδώ είμαι στο πατρικό μου στις Νευρόασπρες, πρέπει να είμαι... Γεννήθηκα Μάιο, φορώ ακόμη χειμωνιάτικα, κάτω από ενός έτους. Κοίταξε, μέρα που είναι σήμερα το Ιωβιλέον του γάμου των γονέων μου. Α, έχουμε και άλλο Ιωβιλέο σήμερα. Εδώ είναι η πρώτη μου φωτογραφία εν ζωή. Είμαι 40 ημερών στο σπίτι της γιαγιάς μου και με άφησαν να κλαίω για να μάθω να μένω μόνη μου. Είδαμε τα αποτελέσματα. Καλό μάθημα. Ναι. Καλή μέθοδος. Έτσι τα έκαναν τότε. Κάτσε να βρω άλλη φωτογραφία. Να
Τι να δεις, μωρό μου. Να, αυτή είναι μια πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία που έδειχνε το χαρακτήρα μου από τότε, από 10 μηνών. Δεν πρέπει να είμαι 10 μηνών. Αυτή εδώ. Λάκη, κάτσε καλά. Σίδερα μασάει ο κουταλιανό. Λοιπόν, έχει κάτσει εδώ πέρα, έχει κάτσει εδώ πέρα και βαστάει κόντρα. Πώς βαστάει ο Ζήκος, κράτα κόντρα για να μην έρθω κοντά σου. Λοιπόν. Βλάχο. Βλάχο. Εδώ με βλέπετε. Σε ηλικία αντριών, όχι, πιο μικρή είμαι. 1,5, σαν αγοράκι με χάγκουρε με, βλέπεις. Καταλαβαίνεις ότι είναι κοριτσάκι. Αν δεν δεις... Εκεί μοιάζεται με τον αδερφό σου αρκετά. Αν δεν δεις ότι η γιαγιά μου κρατάει εδώ μια κούκλα όπως της κούκλες τσάκι. Α, να η φωτογραφία που ψάχνω. Εδώ είμαι με την κυρία Ελπίδα. Κυρία Ελπίδα ήταν η ταντά μου. Δες την κυρία Ελπίδα. Γυαλίζει το νάιλον, τώρα δεν βλέπω καλά. Τώρα βλέπω, δες την από την οθόνη την κυρία Ελπίδα. Και από την οθόνη πλάγια είμαι. Εντάξει, κάτι βλέπω. Και πάνω ήταν η κούκλα με η ποτάσα. Την έλεγα Νατάσα, να λέγω την έλεγα Ποτάσα. Ποτάσα. Ναι. Κοίτα. Ρε, άσε με να προχωρήσω. Άσε με να κάνω λάθος. Εδώ είμαι 2,5 χρονών εδώ. Βλέπεις. Και εδώ είμαι 3 χρονών ακριβώς. Είμαι παρανεφάκι. Τι το... Ο κόσμος είναι να δείξει παραπάνω ενδιαφέρον μου σένα. Σου δείχνω εδώ τις παιδικές μου φωτογραφίες. Ναι, έχω το φύλακα εδώ πέρα. Δες εδώ, 4 χρονών. Δες. Βλαμμένο. Εντελώς όπως. Και εδώ στη σκάλα του Πατρικού μου μπροστά. Εδώ είμαι σε κάποια γιορτή και λέω το ποίημα μου. Αυτή είναι μια κλασική φωτογραφία, εγώ και ο Θεοδόσης Ρεμπελή. Rebels. Εδώ είναι η μάνα μου και ο παππούς μου, ο Θεοδόσης, ο πατέρας της μάνας μου. Και εδώ είναι το μίνι που είχαν οι γονείς μου, αγάπη, το πρώτο μας αυτοκίνητο. Wow. Τι είναι αυτό, σχάρα είναι από πάνω. Ναι, μάνα μου, έλεος, καλό. Έλεος, φίλε. Έλεος. Παίρνεις μίνι που δεν χωράει κανέναν και για να χωρέσεις βάζεις χαρά τις αποσκευές. Δεν είχαν τα πλάσματα λεφτά να αγοράσουν πιο μεγάλο αυτοκίνητο. Α, εντάξει. Άντε ρε πάνω. Εντάξει, λάθος τα δεδομένα. Εδώ με βλέπεις πάλι σε κάποιες φάσεις που αγοροδείχνω. Εδώ βλέπετε το Θεοδόση. Είναι στο σπίτι της κυρίας Τασούλας που τον πρόσεχε, ήταν μικρός ο Θεοδόσης. Ο Θεοδόσης πήγαινε σε ένα σπίτι και τον πρόσεχαν. Εμένα ερχόταν η κυρία Ελπίδα και τον πρόσεχε. Εδώ βλέπεις ένα μάγκι κοστιλάκι. Πρέπει να μου πρωτή δημοτικού. Και εδώ είναι τα χαμίνια στην παραλία, στην κάτω Πάφων. Ο ξαδερφός μου ο Σοφοκλής. Εγώ και ο Θεοδόσης με ίδια μπλούζα. Και μετά εγώ πέσα μέσα στη θάλασσα και βράχη έγινε το βραγί μου και φούστα μου και όλα γίνεται. Α, και εδώ βλέπετε μια άλλη φωτογραφία μπροστά από το... από το... Σκαραβαίο. Ναι, είναι δικός μας, είναι του γείτονα απέναντι. Yeah. Βλέπεις, καλοπιμισμένη και σοφρονούσα. Και χαμηλοβλεπούσα. Ναι. Και εδώ είναι τα γενέθλια του Θεοδόση, λοιπόν. Αυτές από την παιδική μου ηλικία. Ό,τι καταλαβαίνεις, δεν είχα φωτογραφική τα πλάσματα, οπότε ποτέ έρχεται κάποιο σπίτι του που είχε φωτογραφική να βγάζαν τα παιδιά του. Γι' αυτό είναι πολλές φωτογραφίες. Okay. Λοιπόν, να σου δείξω να κάτι πιο σύγχρονο. Θέλεις να δεις, όχι ξαβαρκέσαι. Το φωτοαλμπούμ είναι και σου. Εδώ με βλέπετε. Εγγύον το Λάζαρο. Κοίτα πως ήμουν. Wow. Μέχρι και την τελευταία στιγμή που ήταν να γεννήσω το 97 που γεννήσω. Λεφτά. Ναι. Κυκλοφορούσα και περπατούσαμε στη ζέστη της Θεσσαλονίκης, ζέστη το βόδι. Αυτό τι είναι, κινητό είναι? Όχι, αυτό είναι τηλέφωνο ασύρματο. Wireless, ασύρματο. Αυτή εδώ είναι από την ορκομοσία μου. Την κοιλιά στο στόμα. Πόσο χρόνο φαίνομαι εδώ? 40-50. Ναι, εκεί είσαι, ναι. Φαίνεις λίγο παραπάνω. Έχουμε εγκοστρωμένοι. Επειδή μόνο 4 άτομα αποφοιτήσαμε στα 4 χρόνια, είχαμε μια άλλη φοιτήτρια. Ορίστε, μόνο 4 άτομα από 60. Από πόσους? Μόνο 4 άτομα. Wow. Και είχε μια παλιότερη φοιτήτρια, η οποία να μένει από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε ο Λάζαρος.
Είχαμε μια παλιότερη φοιτήτρια η οποία είχε, έβαζε ρήτρα στα γραπτά της, αν είναι κάτω από 9 ή κάτω από 8 να την κόψουν, και έτσι είχε μεγαλύτερη βαθμολογία. Γι' αυτό δεν είπα εγώ τον όρκο. Από τη χρονιά μου είχα το μεγαλύτερο βαθμό. Έβγε. Εδώ βλέπετε μια ταλαιπωρημένη γυναίκα. 5 μέρες μετά που γέννησε αυτόν τον μικρό άνθρωπο. Κοίτα βάζει. Αλλάξα καθόλου. Παιδιά σοβαρά. 27 χρόνια πριν, δεν σου υποφέρουμε πιο νέα τώρα. Αλλάξα. Εσύ και πέρασαν πιο μελαχρινή. Τότε δικαιούμουν να βγαίνω στον ήλιο, τώρα δεν δικαιούμουν. Mm. Όχι, πέτε μου, αλλάξα. Πέτε μου, εσείς που βλέπετε οι άλλοι. Λάκη συμπεριφέρει σου όμορφα. Για να ξέρετε αυτός ο κύριος ότι σε 27 χρόνια έτσι να με τούτο σε Ελλάδα. Λάκη συμπεριφέρει σου όμορφα. Τελικά δικό μου τον τάρκο μου ξανά του Λαζαρού, ό,τι να είναι. Μπορεί να είναι και έναν του Λαζαρού. Α, ο Θεοδόσης με τον Λαζαρού. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι. Θα με βλέπεις τον Λαζαρό, σπίτι το γονιό μου να καθίσει στον καραπέ 2 μηνών. Να, άτοι, αυτός είναι ο Λαζαρός. Ναι, τα ξαθούλη μου τα μικρό. Και τροφαντούλης ήταν. Αφού σου είπα ότι γέννησα τον και πήρα τον στις 2 εβδομάδες των παιδίατρων, γέννησα 4 κιλά και 200 γραμμάρια και μου είπε ο παιδίατρος την ώρα της γέννας να το φέρεις σε 2 εβδομάδες και να ξέρεις ότι ήταν πιο ελαφρύς. Και τον πήγες 6. Και τον πήγα και ήταν 6 κιλά μόνο με το γάλα μου. Να, εδώ ο Λάζαρος το 98 πρέπει να ήταν ενός έτους. Είναι τα ξαθούλης. Ναι. Μοιάζει λίγο με τον Νικόλα το χρώμα του που ήταν μωρό. Μην πάρω μια χρώματα που είναι ο Νικόλας. Ναι. Το χρώμα του Λάζαρου με τον Νικόλα μοιάζει. Και ο Νικόλας ανοιχτό χρώμα ήταν. Εδώ βλέπετε τον Λάζαρο να παίζει με ένα πορτοκάλι και εγώ να μιλώ στο τηλέφωνο με Τέλειο Μαλλί να φάνα. Τέλειο Μαλλί δεκαετίας 90. Και αυτή η φωτογραφία είναι καταπληκτική. Δες το Λάζαρο. Α, είδαμε στην Αγγλία, είδαμε που πήρε 2,606 κιλά. Α, αυτή η φωτογραφία είναι μνημιώδης, μία μητέρα 96 κιλά με το παιδί της στην παραλία. Είδες, επίεντα στην παραλία. Μπορεί 96 κιλά με το γίνεις ο Λαζαρό. Μαζεύεις και την άμμο εκεί πέρα, αυτά. Αντρέπομουν προφανώς, που μου παχιά και βάλα την άμμο να με φέρετε την παχιά, γιατί μην ξεχνάσω ότι μου 23 χρόνων δάμε. Είχα μια αντροπή για το πάχος μου, τώρα έγινε εντελώς ξέρει αντροπή. Δεν με κόψει τίποτης. Εδώ ο Λαζαρός στην Αγγλία να μην δουλειές. Ελέγχει το πλυντήριο στο τεκνοτήριο τι κάνει. Κοίτα ρε, έπαιρνα που τότε φέρει αντιβακτηριακό. Πρέπει να παραδεχτείς. Εδώ πας στο κρεβάτι της κουζίνας τώρα Λαζά και ήταν η πρώτη φορά που μίλησε. Στα αγγλικά. Α, αγγλικά γιόλας. Ναι, YouTube it μου είπε. You stupid. Προφανώς πήγαινε στον παιδικό ρε και του έλεγα you stupid και σου λέει είναι καλή λέξη να την πω. Προφανώς όταν ο Λάζαρος παιδί μιλούσα συχνά στα τηλέφωνα. Το βλέπεις τι κυτριγκιάρες που είδα. Κάτασπρος. Ο Λάζαρος είναι και καθόλου μεγαλύτερο. Επίσης, ήταν γυμναστής όπως τον Νικόλα, θα ζήξουμε τότες. Συνέχεια γυμναστής, όπως τον Νικόλα. Αυτά είναι. Και εδώ είναι μια κλασική φωτογραφία. Είμαι έγκυο στην Κυριακή και είναι ο Λάζαρος που έχει κάνει τα μαλλιά του καρφάκια με το γιαουρτάκι. Γιαουρτάκι. Ναι, μάνα μου, του δίνει να φάει γιαουρτάκι αυτό που ήταν με φράουλα και μετά το βάζει μέσα στα μαλλιά του και κάνει τα καρφάκια. Αχού. Επίσης, μια άλλη καταπληκτική φωτογραφία. Ωραία. Πώς το βαρύ μαγκαμπορίδες το. Σου πήγαινε το κοντομαλί, όχι. Δεν μου πάει το κοντομαλί. Δεν σου πάει. Όχι, δεν με πάει. Εδώ είναι ο Λάζαρος που φορά τα παπούτσια μου. Σαν τον παπά του το παπούτσιο που φορεί. Τι αυτά μπότες. Είναι οι δικές μου του πατέρα του πρέπει. Εδώ με βλέπετε στην τεράστια ευτυχία μου. Μόλις γέννησα την Κυριακή μου μέσα στην ευτυχία. Μπορείτε να το δείτε.
Λίγο πριν το εγκεφαλικό. Λίγο πριν την αποπληξία. Α! Δαμέν τα γενέθλια μου 21 έτους. Πάλι φαίνομαι πιο μεγάλη. Ναι. Τα με 70 είναι... κιλά, αλλά φαίνομαι πιο μεγάλη. Δεν είναι για τα κιλά, είναι ντύσιμο και μαλλί που σε κάνει. Αγάπη μου, μα ήταν το 96, μάνα μου, τι ντύσιμο και μαλλί είχαμε το 96. Ξέρω εγώ, αυτό μοιάζει 60 το μαλλί. Ο καθένας ό,τι έχει. Α, κοίτα αγάπη, βάλαμε και τα αρνητικά, θυμάσαι, 10 πόκετ. Εντάξει, χορτάσες. Χορτάσαμε. Φτιάχτηκες. Ναι. Αυτά. Τέλεια. Όλα καλά. Όλα αυτά πρέπει να ψηφιοποιηθούν και να μας αδειάζουν τη γωνία. Έτσι να το δάμε έτσι μια... Α, τούτο είναι τυχό μου, ρε. Baby alpha. Θα είμαι στο δημοτικό. Εδώ με 7 ετών. Στα γενέθλια με 7 ετών. Όπου βλέπεις ότι στο σαλόνι της μάνας είμαι εγώ και αδερφός μου μόνο. Στα γενέθλια με 7 ετών. Γιατί, παγορεύονταν οι καλεσμένοι. Δεν είμαι αυτή να κάνεις γενέθλια, ρε. Α. Α, όχι, ψέματα. Ψέματα. Ήταν και ο ξαδερφός μου ο Πάμπος, ο γιος του θύμου του Γιάννη. Και ήταν και ο Ανδρέας ένας συμμαθητής μου που τον έφερε τυχαίο ο πατέρας του ήταν Γερμανός του Ανδρέα. Η μάνα του ήταν Γερμανίδα του Ανδρέα και η καλαδερφή μου η Άννα. Δηλαδή και δεν είχατε... Εδώ που βλέπεις ότι κάτι με κριτικάρει πάλι εδώ. Ναι. Δεν είχατε άλλα παιδάκια καλεσμένα για να μην τα τραβήξετε και αυτά στην αμαρτία. Ήταν αμαρτία μάνα μου. Ή θα ήταν περισσότερο αμαρτία. Ήταν αμαρτία όλα. Α. Εδώ με βλέπεις πρώτη δημοτικού εδώ. Yes. Εδώ μέσα στα θεστήρια, the odd one out. Τα θεστήρια δεν είναι αμαρτία. Ήταν, αλλά δεν μου ήταν να κάνω τα πλάσματα. Βλέπεις με και δάμε, δε ύφος. Μου χαρούμενο με πόδι παιδάκι στην πρώτη δημοτικό, μπορείς να πεις. Ναι. Μετά ήρθαν. Φυσικά το σύνορα είναι τραγούμε βίντεο, όλα καλά. Αλήθεια. Ναι. Και εγώ κρύβομαι. Όχι, σε κάποια φάση είναι σταμάτησε. Και εγώ κρύβομαι για να μην βγαίνω. Ένα κάτσο σας βλέπω εγώ. Δάμε. Είμαστε στα βράχια. Βλέπεις φορώ άλλο φουστάνι γιατί έπρεξα την φούστα. Ο Θεοδόσης ο Σοφοκλής και εγώ στα βράχια. Τι το δείχνεις αφού δεν τραβάμε βίντεο. Τώρα τραβά! Α, καλά. Τράβησε. Αυτά που λες και άλλα πολλά. Εγώ είδα τις δικές σου παιδικές, πολύ γερό μου. Δεν μου τις έδειξε, ούτε είχα δει ότι είναι εδώ. Έχει ο Πάνος μια φωτογραφία που είναι τριωμινών και άμα το βλέπεις πώς σηκώνει το κεφάλι του. Και τι τεράστιο κεφάλι είναι έτσι, τι τεράστιο σαν που τότε πρώτα απ' όλα φαίνεσαι ενός έτους έτσι με τη φωτογραφία. Θες να μας τη δείξεις. Γυμνή όμως, α, πρόσεξε. Είναι βρούμητα. Είναι τριόμινο μόνο και φαίνεται πολλά πιο μεγάλος. Μισό. Μισό. Φαίνεσαι, πάντως φαίνεται όλο σου το μυαλό φαίνεται που γίνει τη φωτογραφία. Ναι. Στο λέω εγώ που έχω μεγαλώσει δύο βρέφη μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι έχει πολύ μυαλό. Που είναι την ηλικία που φαίνεται αν έχει αντίληψη το βρέφο ή όχι. Είσαι σίγουρος μου ότι θες να δείξεις. Περίμενα εδώ. Περίμενα να ελέγξω πρώτα. Το κεφάλι σου μόνο θα δείξω. Δεν δείχνω γυμνά εγώ εδώ στο κανάλι. Αυτό το άτομο το οποίο σηκώνει το κεφάλι του τόσο καλά και βάζει και τα χέρια του από κάτω μόνο τριών μηνών. Μπράβο, αγάπη μου. Να ξέρει, αλλά ξέρει καθόλου. Αυτά είναι. Στο κεφάλι μου. Έτσι, καραφλό είναι. Δεν είσαι καραφλό, σταμάτα. Σταμάτα. Τι να πουν αυτοί που είναι πραγματικά καραφλοί. Να, σου λείπουν 5 τρίχες. Όχι, έχεις 5 τρίχες. Σου λείπουν 5 τρίχες. Λοιπόν, για πες τώρα που σε βρήκα. Για πες. Να μας δείξεις τσάλι τώρα. Να, τον αδερφό μου. Εσύ ο μεγάλος εσύ, ε, ναι. Ο αδερφός σου είναι ένα χρόνο πιο μικρός. Ναι. Μάνα μου, μα τι ωραία ρούχα λέει, τι ωραία μωρό μου, είσαι κούκλος από τότε. Μου λες, πώς σου φάνηκε το βίντεο το χθεσινό. Για τους μεγάλους έρωτες versus την αυθεντική αγάπη. Oh, oh, oh. To the point. Βρε τσάλι. Όχι, μετά μεγαλώνουμε.
Γιατί είναι κακό να μεγαλώνεις. Είναι ρεβίλ μετά. Να μην θέλεις να μας δείξεις τη φωτογραφία που σου βρέφω στη Τσίρο. Εντάξει. Τι Τσίρο. Τι δείξαμε, την κόψαμε λίγο. Έκοψα την όμως. Ναι. Λάκη, τι λες. Ρε, μα πού είναι τούτος. Φαίνεται, μαύρο και φαίνεται στην οθόνη. Έλα λακί, μικρό κοτοπουλάκι, μικρό κοπροσκυλάκι, έλα λακί. Πού είναι η Ολίβια? Πού είναι η Ολίβια? Ολίβια, τι κάνεις? Η Ολίβια είναι απέραντη, ξαπλωμένη, δεν σου βάζει το χέρι της στο χερούλι της. Με γλύψε τον πατέρα σου. Λακί λέει. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν ήμουν υπέρ της έννοιας ένας μεγάλος έρωτας, ποτέ. Θυμάσαι όταν πρώτο γνωριστήκαμε, μου σου είπα ότι με φιλοξενούσε μια φίλη στην Αθήνα ένα μεσημέρι και μου είπε για έναν πρώην μου, ξέρεις που κρυμνούν και έναν του βομπί. Μου λέει, ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής σου. Τι λέω, δεν ήταν μεγάλος έρωτας, ήταν μεγάλη ψυχοπάθεια. Ήταν αμέσως πριν τα γνωριστούμε εμείς. Ναι. Και μου έλεγε να αυτός ο άνθρωπος ήταν ο μεγάλος σου έρωτας. Λέω, δεν ήταν μεγάλος. Ποιο ήταν το κριτήριο γι' αυτό? Έταχα ότι ήταν μια σχέση που παρόλο που διήρκησε μόνο 6 μήνες, μετά για πολλά χρόνια προσπαθούσε να τα ξαναβρει μαζί μου κλπ. Και ήταν, ξέρω εγώ, ότι υπήρχε μια επιμονή εκ μέρους της άλλης πλευράς για επανασύνδεση, δεν ξέρω. Ναι, το... Τάχα, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος σε αγάπησε πάρα πολύ για να είναι μαζί σου το 2006-6 μήνες και μετά να προσπαθεί, θυμάσαι ότι σου είπε ότι τον εμπλόκαρα τον μερικές εβδομάδες που αρχίσουν να μιλούμε εμείς. Ναι. Ότι για, για 17 χρόνια, ας πούμε, προσπαθούσε να τα ξαναβρει μαζί σου. Στο βίντεο εξηγείς. Εγώ δεν το θεωρώ μεγάλο έρωτα. Θεωρώ το μεγάλο κόλλημα, μεγάλη ψυχοπάθεια. Ναι, ναι. Είναι μεγάλος έρωτας είναι πράγμα. Γιατί κάποιες κοπέλες που τρεις που σχολιάσαν νομίζουν ότι είναι ζεσάν εμείς μεγάλες ψυχοπάθειες. Δηλαδή μεγάλους έρωτας. Ήταν και αυτή η άποψη επηρεασμένη από την pop κουλτούρα. Τι σημαίνει δηλαδή κάποιος που σε κυνηγάει και επιμένει και επιμένει και επιμένει. Και δεν σέβεται. Ναι. Και επίσης επιμένει εγωκεντρικά και εγωιστικά. Ξέρεις τούτη την περίπτωση, ξέρεις την περίπτωση. Να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, να κάνει τα δικά του τα προγράμματα έτσι να μείνει και μείνει και μείνει. Και υποστήριζε ότι ήταν αγάπη ότι κάθε φορά που εγώ είχα σχέση εν μιλούσα μαζί του ή κάθε φορά που παντρευόμουν. Κάθε φορά που παντρευόμουν. Ή όταν επαντρεύτηκα ότι είχα κόψει εντελώς την επαφή και κοίτα λέει ήσουν 4 χρόνια παντρεμένη και εγώ 4 χρόνια μετά ξεκολουθώ και σε θέλω. Πούρδες. Σημαίνει θέλει ως κατάχτημα μια γυναίκα, δεν την αγαπά. Μα να αγαπάς μια γυναίκα κάνεις τα πάντα για να είσαι μαζί μας. Μα να αγαπάς αυθεντικά και δημιουργικά έναν άνθρωπο. Εντάξει, όλη η ουσία είναι αυτό που είπες, η γνωριμία, η εξερεύνηση και σιγά σιγά η... Το να αναπτυχθούν. Εγώ όταν γνώρισα τούτον τον τύπο πάνω, το πρώτο συνέστημα που ένιωσα ήταν έτσι. Κίνδυνος. Νιώσα το πράγμα. Είπε τα λουβίτσες. Ναι, μα και δεν το διέγνωσα τότε ως πεταλούδες έρωτας. Εγώ το διέγνωσα ως κάτι με τρόμαξε. Ναι. Και μάλιστα είπα σου ότι το πρώτο βράδυ που ήρθε να μου μιλήσει, εγώ προσπαθώ να μπασάρω εις φίλες μου. Και μετά από προσπάθεια έπεσα τότε. Αλλά νομίζω ότι από την αρχή έχεις αμφιβολία. Και από την αρχή έχεις δισταγμού. Τσόι, κάνει. Πού είναι αυτό? Ενοχλείσαι. Πάγωσα. Φλάχο. Τι χύθηκες κάτω. Τι χύθηκες κάτω πάλι δε. Κάπνισε ερωτοτροπής με το σκύλο και μετά δεν ρωτάς γιατί χύθηκε. Το χαϊδεύεις. Σήκω. Σήκω, δεν είναι πράγματα αυτά. Κοίτα κατάσταση. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Λάσκα και το ποδάρι το έχει σηκώσει πάνω στον αέρα. Πώς το είπε ο πρόεδρος της Βουλής, επέτης, πώς το είπε. Χιδαίος ζήτουλας προσοχής. Εντάξει, εσύ είσαι γλυκός ζήτουλας προσοχής. Ο άλλος ήταν χιδαίος ζήτουλας. Δεν είσαι χιδαίος. Είσαι γλυκούλης. Βασικά το χιδέο ζήτουλας προσοχής, ξέρεις τι μετάφραση είναι, το attention whore. Ναι. Στα αγγλικά λέγεται attention whore. Τώρα ξέρουμε πώς το λέμε, χιδέο ζήτουλας προσοχής. Λοιπόν,
Έχεις τίποτα άλλο να πούμε στον κόσμο πριν να πάμε να μαγειρέψουμε για τα παιδεία μας? Και απόψε να σας πάρω στην πλατεία Ελευθερίας, είπαμε. Απόψε να σας καλώ έξω. Τι έπαθε το πόδι σου, αγάπη μου, πού κουδάρθηκε? Πού κουδάρθηκε το πόδι σου? Εδώ. Ναι. Αυτό που κουπάντησα χθες έξω από το σπίτι που σου είπα. Α, πω, πρεαπώνησε αυτό. Λίγο, ναι. That must have hurt. Βλάχο. Βλάχο. Θα βγεις και βόλτα σήμερα, ρε. Λάσου που εγώ νιώθω λίγες τύψεις για την Κατουλίνα. Πάντη φερό. Πού τη φέρεις εδώ? Φέρτε να τη δείξουμε. Θα λυσάξει. Έμπρες. Να δείτε τώρα πώς είναι η φρένεμις. Χουτό, ουχουτό. Να έρθει η αδερφούλα σου τώρα να γνωριστείτε ξανά. Ναι. Έλα εδώ. Να μας φέρει ο μπαμπάς την Κατουλίνα να τη δείξουμε. Να τον κρατάω. Και Άστο, όχι. Εντάξει. Όχι, δεν έχει μάθει ακόμα. Φύγει, βλάχο. Όλα καλά. Θες να βγάλεις έξω να φέρω λίγο δαμέ. Ναι. Έλα, δωδάκι, Και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξουμε το κοριτσάκι μας. Το γατουλίνι μας. Ακούτε απ' έξω το σκυλουμπίνι μας. Μπορείτε. Χτυπιέται το σκυλουμπίνι μας. Γατούλα. Σε έχω δει από την κάμερα. Την είδες από την κάμερα που ήταν χθες το βράδυ? Την είδες από την κάμερα στο γραφείο σου, στο πληκτρολόγιο σου καθόταν. Ναι, όχι, όχι. Έλα, μπες από την κάμερα. Έλα, Νικόλα. Δεν είχα διάψω. Μπες από την κάμερα στο memory να δεις. Περίμενε, Νικόλα μου, έλα. Θα μην φαίνεσαι όμως την κάμερα. Μα πας στο memory. Είναι η Ολιβιούλα αυτή και είναι η γλυκούλα. Είναι γλυκούλα, ναι. Και είναι κρίμα το καημένο. Είναι κρίμα το καημένο που έχουμε αυτό το βλαμμένο και δεν μας αφήνει να την έχουμε συνέχεια έξω. Τη γλυκούλινα. Ολίβια, κοίτα λίγο την κάμερα, να σε δουν τι όμορφη που είσαι. Ολίβια. Κοίταξε τι ωραία. Είναι κουκλάκι. Κοίταξε. Και έχει και ωραία ουρά. Τι ωραία μουσουδάκι. Μουσουδίτσα. Μην το φοβάσαι τον άλλον, Ολίβια, άστο. Αγνώρισε την Ολίβια. Αγάπη, είναι κούκλα. Ναι, δεν ξέρω πώς πάει στον αγγορί. Τώρα να δώσουμε να σου το κουβάλω. Να σου βάλω και σένα την εφαρμογή πάνω στο κινητό σου, να μένει και εσύ. Κοντά στο γραφείο σου. Ξέρεις, η γάτα πάει εκεί που έχει μυρωδιά μου της αρέσει. Επειδή με τα χέρια σου πληκτρολογεί στο πληκτρολόγιο, είναι κάθε του μπάλο στο πληκτρολόγιο. Δώσουμε τώρα λεπτά να το βρω. Το γατουλίνι μου, το γατούπι μου. Να μου έλεγε κάποιο ότι θα γινόμουν γατομάνα, δεν θα το πίστευα, ρε αγαπητέ. Κατήτα. Εσύ το κατάλαβες όταν πήρε η γογό την γάτα, ότι ήταν πολύ φυσικό σε κάποια φάση η γάτα να, η γογό να μην αντέξει και να την αναλάβουμε εμείς, ναι. Εγώ έλεγα ότι δεν είναι καλή ιδέα από την αρχή. Ναι ρε μωρό μου, αλλά είναι ωραία. Όχι, είναι ωραία, ρε παιδί. Είναι ωραία που έχουμε την γατούλα μας. Κάπως το αισθανόμουν ότι δεν θα δουλέψει. Λοιπόν, all playback videos. Θέλεις να σου δείξω τι γινόταν? Άμα μπεις θα δεις ότι είναι στο πληκτρολόγιο σου. Γατούλα, αυτός ο σκυλάκος θέλει να παίξει μαζί σου. Και τώρα ζηλεύει που δεν είναι εδώ να παίξει μαζί σου. Αλλά επειδή εσύ κάθε φορά που το βλέπεις αγριεύεις, αυτός ο βλαμμένος δεν καταλαβαίνει πως εσύ είσαι baby. Δεν το καταλαβαίνει πως εσύ είσαι baby. Καθαρίζουμε την ουρά μας. Καθαρίζουμε την ουρά μας. Μα γιατί έχουμε έτσι ωραία μακριά ουρά? Θα σε βγάλουμε σε λίγο σκυλούμπι. Θα μπει το γατουλίνι στο carrier και θα βγεις εσύ. Και τώρα κάνουμε εισαγωγή, κάνουμε σταδιακή εισαγωγή των δύο αδερφιών. Είναι η Ολίβια μέσα στο carrier και ο Λάκης κυλείται ελεύθερα, όχι μόνος του όμως μέσα στο δωμάτιο μου είναι η Ολίβια. Ούχου του και γουργουρίζει, ούχου του και γλυκούλη μου. Παρό, κοίτα τι ωραία που τα ποδαράκια. Την είδες προς το γραφείο σου? Την είδες προς το γραφείο σου? Όχι, συνέχεια το πλάνο βλέπω, δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν ξέρω να το βλέπω. Ούχου το, θα στο βρω μετά. Ούχου το κορίτσι μου.
Ναι, μωρό μου, το ξέρω, το ξέρω. Είναι τρέλας. Είναι τρέλας. Είναι τρέλας. Καθαρίσαμε και την ουρά μας. Είναι τρέλας. Είναι τρέλας, baby. Αλλά είσαι μωράκι. Πρέπει να σε προσέχουμε. Ναι. Καλύτερα. Πρέπει να σε προσέχουμε. Δείξε μας τα πόδια σου. Καλώς πατουσάκι. Προς πατουσάκι. Είναι τελειά. Ναι. Λένε, δεν είναι όλες οι γάτες χαδιάρες. Τώρα δεν ξέρω, αυτή είναι και μικρούλα ακόμα. Νομίζω όμως αυτή θα είναι. Τώρα είναι. Ο άλλος απ' έξω έχει παιχτεί. Γεια σου, γογό. Γεια σου, γογό. Βγάζουμε την κόρη σου στο μεϊντάνι. Βγάζουμε... Είδες τη μαμά σου? Είδες τη μαμά σου που ήρθε? Είδες τη που ήταν την γογό? Ήρθε η γογό. Δες, ήρθε η γογό. Ναι. Πονάει όταν είναι μια χαρά. Καλά. Καθαρίσαμε και την ουράντε τώρα, γιατί όπως έκανε και παλιά την είχε λερώσει. Την είχε λερώσει την ουράντε. Α, ήρθε η μανούλα. Ήρθε η μανούλα. Φοβάται το λάκι την τρόπο, τα πούσε καθαρίζει νομίζω. Πολλά γλυκούλα. Θα βάλει κανένα γραμμάριο γκουρι που ήταν έναν 300 από την πήραμε στο χτίνι από την πρώτη φορά. Πρέπει να βάλει τίποτα να γίνει 1,5 κιλό. Κάθεται και τις καθαρίζω την ώρα με το μαμάτι μου και κάθεται ρε φίλε. Λέω μαμά σου μυρίζει τέλεια αυτό το γατί. Μου λέω όλη μέρα την καθαρίζω με το μαμάτι. Γιατί κλαίει ο άλλος? Ο άλλος είναι κλειστός, κλεισμένος μέσα στο κλουβί του. Γι' αυτό μέσα στο... Καλύτερα. Κερέμισε. Όχι, θα αρχίσει πάλι. Ναι, τώρα μπορείτε και θα αρχίσει. Το βάζει στη ζωσέρα χείρου χειρότερα. Τέκλα. Ναι, μωρό. Σήμερα το πρωί. Δεν ήταν στο πληκτρολόγιο του μπαμπά. Τι ήταν? Στο γραφείο του μπαμπά δεν ήταν η γάτα το πρωί. Όχι, ήταν το πρωί, ήταν στη θέση σου εκεί που βάζει το πόδι σου. Α, σε αυτό. Όχι, όχι, στο κίτρινο. Α, σε αυτό από κάτω. Ναι. Στο σκαμπό μας, έλα να δείξουμε την Ολίβια του κόσμου το σκαμπό μας, το καινούριο. Ναι, πήραμε ένα σκαμπό να βάζουμε τα πόδια μας. Ναι, ναι. Να την Ολίβια, κυρίες και κύριοι. Σκέτη κούκλα. Αυτή είναι. Ακόμα γράφει. Ακόμη γράφει. Κυρίες και κύριοι, έπεσε το ρεύμα. Κυρίες και κύριοι, μόλις επίαμε να βάλουμε το φαΐ μας πάνω, έσπεσε το ρεύμα, αλλά δεν ήταν δική μας ζημιά, δεν ήταν δικός μας λόγος, είχε να κάνει με... είχε να κάνει με την ηλεκτρική. Άλλος χτυπιέται απ' έξω, αλλά οι άλλες είναι το αλεκτάνες. Είναι το αλεκτάνες, η Ολυμπία.